Δυστυχώς οι μάσκες μας τελείωσαν, είπε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Εύρου Τάσος Τερζής, διευκρινίζοντας ότι υπάρχει έλλειψη για πάνω από ένα μήνα στα φαρμακεία. Ο λόγος είναι ο κορονοϊός, ο οποίος έχει προκαλέσει πανικό διεθνώς, αν και οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Έχουμε ακούσει ότι τις τελευταίες ώρες υπάρχει αυξημένη ζήτηση για μάσκες στα φαρμακεία της πόλης. Δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνετε. Πράγματι, αυτό ισχύει. Δυστυχώς όμως μάσκες δεν υπάρχουν. Μάσκες δεν υπάρχουν εδώ και τουλάχιστον 1,5 μήνα από τότε που ξεκίνησε κυρίως η ιστορία στην Κίνα. Αλήθεια. Ναι, διότι καταλαβαίνετε ότι η παγκόσμια παραγωγή απορροφήθηκε κυρίως από εκεί, αλλά και από άλλες χώρες πιο μεγάλες από τη δικιά μας. Οπότε δεν υπήρχε δηλαδή κάποια πρόβλεψη από τους παραγωγούς μασκών για τέτοια παγκόσμια ζήτηση ξαφνικά. Οπότε εδώ και από εκείνη την περίοδο δηλαδή στην πραγματικότητα τα φαρμακεία δεν έχουν ξαναγοράσει μάσκες, δεν έχουν ξαναβρει μάσκες. Προέρχονται μετά από θέματα που είχαν τα οποία έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Μιλώντας στον Δέλτα FM 102,3 και στην εκπομπή απέναντι, ο κύριος Τερζής επανέλαβε ότι οι μάσκες είναι για να προστατεύουν όσους νοσούν. Ο ίδιος τόνισε ότι οι πολίτες θα πρέπει να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας. Βέβαια, να πούμε ότι αυτό που λένε και οι ειδικοί, ότι η μάσκα είναι για να τη φοράει αυτός που είναι άρρωστος, όχι αυτός που είναι υγιής. Δηλαδή, μάλλον κάνει λίγη δουλειά στο να προστατεύσει τον υγιή, περισσότερο πρέπει να τη φοράει αυτός που είναι άρρωστος για να μην κολλήσει τους γύρω του. Το βασικότερο είναι να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής. Δηλαδή, να αποφεύγουμε τους συνωστισμούς και τους χώρους που βρίσκεται πάρα πολλοί κόσμος, που μπορεί να είναι άρρωστος, να μην στεκόμαστε κοντά σε έναν άνθρωπο που φαίνεται εμφανώς ότι είναι άρρωστος, να πλένουμε τα χέρια μας, να φτανιζόμαστε στον αγκώνα μας σε ένα χαρτομάντιλο, τα γνωστά που έχουμε, που ισχύουν και για την γρήπη και για το κρυολόγημα κλπ. Αν τα κάνουμε όλα αυτά, χρησιμοποιούμε ένα αντισηπτικό που υπάρχουν ακόμα στις χώρες αντισηπτικά για να καθαρίζουμε τα χέρια μας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αντισηπτικά έχουμε, έτσι, δεν υπάρχει ακόμα. Προς το παρόν υπάρχουν, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν λοιπόν γίνονται όλα αυτά, πιστεύω ότι δεν λέω ότι δεν θα αποφύγουμε 100% το νοσήσουμε, αλλά σίγουρα θα περιοριστεί πάρα πολύ το κύμα της επιδημίας. Την ίδια στιγμή πάντως, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε έκτακτα μέτρα πρόληψης για τον κορονοϊό, προχωράει η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μεταξύ άλλων, στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται η επιβολή προληπτικών ελέγχων σε σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα μέσω αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου. Επίσης, η δυνατότητα μετακίνησης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και προσωπικού του ΕΚΑΒ. Επίσης, η αναγκαστική διάθεση στο δημόσιο κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών ξενοδοχείων, ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών στέγασης και άλλων δημοσίων ιδιοκτησιών. Ο κύριος Πέτσας είπε ότι ο Πρωθυπουργός έχει δώσει σαφείς οδηγίες για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου, πτυχές του οποίου θα αναπτύσσονται ανάλογα με την εξέλιξη του κορονοϊού σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.